ξεκινούν οι πυκνοκατοικημένες περιοχές που βλέπαμε και από τα προηγούμενα πλάνα. Τώρα είμαστε εδώ, τα βλέπουμε ζωντανά. Μιλούμε για γειτονιές πάρα πολύ μικρές. Τα σημεία έχουν στηθεί τέντες από διάφορες οργανώσεις, προσκόπους και οποιοδήποτε άνθρωπο, εθελοντές που θέλουν να βοηθήσουν την κατάσταση. Έχουν στηθεί τέντες οι οποίες έχουν νερά, φαγητά, είδη πρώτης ανάγκης για τα άτομα τα οποία τα στερήθηκαν που έμειναν άστεγα, αλλά και για τους εθελοντές που δουλεύουν εδώ και τις διασωστικές ομάδες. Νομίζω τώρα με τη βοήθεια του κινηματογραφιστή μας του Μάριου του Κυριάκου τα βλέπετε τα πλάνα. Ναι, βεβαίως, Μιχάλη, βλέπουμε... Αυτή τη στιγμή... Συνέχισε, Μιχάλη. Αυτή τη στιγμή, Χρήστο, όπως βλέπεις, έχει εκατοντάδες άτομα τα οποία είναι μουσουλμάνοι, είναι χριστιανοί. Σε συνομιλίες που είχαμε μαζί τους, μας λένε ότι αυτή είναι μια ώρα κρίσης. Δεν θα ξεχωρίσουμε ούτε θρησκείες, ούτε πολιτικά κόμματα, γιατί ο Λίβανος μαστίζεται από αυτά. Όπως ξέρουμε, είναι η κατάσταση εδώ περισσότερο πολιτικό παιχνίδι και θρησκευτικό παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αυτά. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν μόνο άνθρωποι που χρειάζονται τη βοήθεια ο ένας του άλλου. Οι περισσότεροι, όπως μας είπαν εδώ, που έχουν μείνει άστεγοι. Έχουμε πρόβλημα με, με τη σύνδεσή μας, με τον ήχο της τηλεφωνικής σύνδεσης, με την εικόνα έχουμε πάρα πολύ καλή σύνδεση. Ευχαριστούμε τον Μιχάλη για τα όσα μας μετέφερε μέχρι αυτή την ώρα. Θα έχουμε την ευκαιρία και προς το τέλος της εκπομπής να τα ξαναπούμε με το συνεργείο του ΣΥΓΜΑ από άλλη προφανώς περιοχή όπου θα βρεθεί. Προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με συζήτηση στο στούντιο σε ό,τι αφορά γενικότερα τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Λίβανο και όλα αυτά.